Νέος κύκλος αναταραχής ανοίγει, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη με φόντο αυτή τη φορά και τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, υπέβαλε σήμερα στη Βασίλισσα Βεατρίκη την παρέτηση της κυβέρνησής του, ανοίγοντας το δρόμο για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για την επιβολή μέτρου λιτότητας. Την ίδια στιγμή, αμηχανία σκορπά στην Ευρώπη η επικράτηση Ολλάνδου στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών και η διαφαινόμενη νίκη του επί του Νικολά Σαρκοζή στη μάχη της 6ης Μαΐου. Ενώ τα επιτόκια δανεισμού Ισπανίας και Ιταλίας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά με τη Βάλια Διώτη στο Παρίσι, την Ειρήνη Αναστασοπούλου στη Βόνη, τον Ηλία Σιακαντάρη και τον Γιώργο Φελίδη. Προηγουμένως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζεται, μόνο που πλέον δεν τροφοδοτείται μόνο από τις οικονομικές εξελίξεις, αλλά και από τις πολιτικές. Η νίκη του Φρανσουά Ολάντ στον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, προβληματίζοντας τους αναλυτές. Αν ο Ολάντ βρεθεί μπροστά από τον Σαρκοζή και σε δύο εβδομάδες, τότε η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια νέα ισορροπία δυνάμεων, καθώς θα αποτελέσει το τέλος του κοινού δρόμου Γερμανίας και Γαλλίας. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές και στη σταθερότητα του ευρώ και της ευρωζώνης. Σε έκθεση της πάντως η Νομούρα αναφέρει ότι η προσοχή των αναλυτών και των αγορών θα πρέπει να στραφεί στο τελικό αποτέλεσμα όχι των γαλλικών, αλλά των ελληνικών εκλογών. Οι ελληνικές εκλογές ενδεχομένως θα επηρεάσουν περισσότερο τη διάθεση των αγορών, αν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αποτύχουν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία. Εκτός από τον κίνδυνο κατάρρευσης του διπόλου Μερκοζή και τις ελληνικές εκλογές, μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για την Ολλανδία, το μεγαλύτερο θειασότη μαζί με τη Γερμανία της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε υπέβαλε την παρέτησή του μετά την κατάρρευση των συνομιλιών των κυβερνητικών εταίρων κεντροδεξιών και ακροδεξιών. Αιτία η διαφωνία για την αναγκαιότητα και το ύψος των περικοπών που πρέπει να γίνουν στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό, προκειμένου το έλλειμμα να πέσει στο 3 από το 4,7% που έκλεισε το 2011, την ώρα που η Fitch απειλεί ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα θα εξετάσει να αφαιρέσει από την Ολλανδία τα 3α της πιστοληπτικής της αξιολόγησης. Για τις αγορές αυτές οι εξελίξεις σημαίνουν ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι επανέρχονται στο προσκήνιο. Έχουμε τα προβλήματα στην Ολλανδία. Έχουμε τη μεγάλη συζήτηση στους κόλπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διοχετευθούν χρήματα στις οικονομίες. Εξελίσσονται πολύ έντονες συζητήσεις και αυτό φρενάρει τις αγορές. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι φρενάρει και η ισπανική οικονομία. Το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, η ύφεση σε σχέση με πέρυσι ήταν της τάξης του 0,5%, ενώ ήταν το πρώτο αρνητικό τρίμηνο μετά από 7 συνεχόμενα θετικά. Στις εκθέσεις του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει ότι η Ευρωζώνη συνολικά θα είναι η μοναδική αναπτυγμένη οικονομία που φέτος θα εμφανίσει ύφεση εξαιτίας της υπερβολικής έμφασης στη λιτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, πλην της Κύπρου και της Σλοβενίας, μείωσαν τα ελλείμματά τους, όμως συνολικά το χρέος της Ευρωζώνης αυξήθηκε. Σε μια στροφή της ρητορικής της, η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι η μείωση των ελλειμμάτων και η αναπτυξιακή πολιτική μπορούν και πρέπει να συνδυαστούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί συχνά αυτοί οι δύο πυλώνες έρχονται σε αντιπαραβολή ο ένας με τον άλλον, δεδομένου ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Ένας παράγοντας που γεννά την ανάπτυξη είναι η μείωση του χρέους. Η Γερμανία πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στα ευρωομόλογα, ήταν η απάντηση του επικεφαλής οικονομολόγου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ολιβιέ Μπλανσά. Πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το δημοσιονομικό σύμφωνο. Επίσης πρέπει να αμοιβαιοποιήσουμε τα χρέη με την έκδοση ευρωομολόγων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Γιατί να μην κινητοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων? Γιατί να μην εισάγουμε τα αναπτυξιακά ομόλογα? Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν νέες ζημιές την ώρα που τα κόστη δανεισμού ανέβηκαν θεαματικά. Η απόδοση του ισπανικού δεκαετούς ομολόγου βρέθηκε ξανά πάνω από το 6%, όπως και πάνω από το 3% αυτή του γαλλικού. Σε υψηλό τριετία στο Ολλανδικό, στο 2,39%, σε πολύ υψηλά επίπεδα συνεχίζουν τα ιταλικά, πορτογαλικά και ελληνικά ομόλογα. Αν δεν επιληθεί το πρόβλημα της Ευρωζώνης, δεν σκεφτόμαστε καν την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, ήταν το σχόλιο του Πολωνού Υπουργού Οικονομικών Γιάν Βίνσεντ Ροστόφσκι. Πάμε πρώτα στον Γιώργο Φελίδη για να δούμε, Γιώργο, πώς κατέρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Ολλανδία. Μιλάμε για μια χώρα στον πυρήνα της ζώνης στο ευρώ, από τις λίγες πλέον που διατηρούν την αξιολόγηση των 3α και μια χώρα από τους αυστηρότερους επικριτές των απίθαρχων δημοσιονομικά χωρών.
Ακριβώς, η τελευταία πράξη στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου αυτού της κεντροδεξιάς Ολλανδικής κυβέρνησης γράφτηκε με την υποβολή της παραίτησης σύσσωμης της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε στη Βασίλισσα Βεατρίκη. Μετά από 18 μήνες, το ξενοφοβικό κόμμα ελευθερίας του Χέρτ Βίλντερς αποφάσισε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος το να συνεχίσει να στηρίζει τους συντηρητικούς. Μήλων της Έριδος ήταν η ανάγκη εξοικονόμησης 14 έως και 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον εθνικό προϋπολογισμό και βέβαια τα σκληρά μέτρα που έπρεπε να αποφασίσουν οι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε εκλογές στις αρχές Ιουνίου ή μπορεί να σχηματιστεί μια άλλου είδους κυβερνητική συμμαχία συντηρητικών εργατικών, παραδείγματος χάρη κατά τα γερμανικά πρότυπα της προηγούμενης κυβέρνησης. Το εάν η Ολλανδία πραγματοποίησε σήμερα ένα άλμα προς το μέλλον ή άλμα προς το κενό δεν είναι δεδομένο. Πάντως, εάν συνδυαστεί με τις εξελίξεις στη Γαλλία, όπου το Εθνικό Μέτωπο ζητάει διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ουγγαρία, όπου η κυβέρνηση και το ακροδεξιό Γιόμπικ ανατρέπουν το κράτος δικαίου, και τη Φιλανδία, όπου το κόμμα των αληθινών Φιλανδών δεν θέλει να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για τον υπερχρεωμένο Νότο, βλέπουμε ότι τα άκρα του πολιτικού φάσματος δεν αρκούνται πλέον μόνο σε ρητορικές αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ναι, ακριβώς, και φαίνεται ότι παίζουν και κομβικό ρόλο και αναπτύσσουν και μια κοινή ρητορική απέναντι στην διαχείριση της κρίσης χρέους στην Ευρώπη. Γιώργο, τώρα να φύγουμε για λίγο από την Ολλανδία και να πάμε στην Ισλανδία, διότι εκεί ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη του πρώην Πρωθυπουργού Χάρντε, ο οποίος παραπέμφθηκε στο δικαστήριο για να ζητηθούν οι ευθύνες τους για την κρίση που οδήγησε και στην κατάρρευση της οικονομίας της χώρας, στην κατάρρευση όλου του τραπεζικού συστήματος. Στην Ισλανδία, Ασία, είχαμε ένα δράμα το 2008. Κατέρρευσε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Το δράμα αυτό όμως σήμερα φάνηκε ότι δεν είχε κάθαρση, αλλά μόνο έναν τραγικό πρωταγωνιστή, τον πρώην πρωθυπουργό Γκέρ Χάρντε, ο οποίος διεκδικεί και δάφνες από διοπομπαίου τράγου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ένας επικεφαλής κυβέρνησης οδηγήθηκε στο εδόλιο, κατηγορούμενος για βαριά αμέλεια που επέτεινε εάν δεν προκάλεσε κιόλας τη χρεοκοπία της χώρας. Τελικά, το ειδικό δικαστήριο απεφάνθη σήμερα ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ο λίγον ένοχος. Δεν συγκάλεσε εγκαίρως το Υπουργικό του Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει την κρίση πριν αυτή ξεσπάσει και την ίδια στιγμή απείλαξε τον Γκέρ Χάρντε από τρεις βαρύτερες κατηγορίες. Έτσι έχουμε το τέλειο οικονομικό έγκλημα. Δεν έχει θήτη, αλλά έχει πάρα πολλά θύματα. Καθώς η Ισλανδία έχασε το τραπεζικό της σύστημα, το νόμισμά της υποτιμήθηκε, οι πολίτες είδαν τις καταθέσεις τους να δεσμεύονται χωρίς να εξοφλούνται τα στεγαστικά τους δάνεια και στο τέλος κανένας δεν οδηγείται στη φυλακή. Ακριβώς. Τώρα πάμε στη Βόνη και την Ειρήνη Αναστασοπούλου για να δούμε, Ειρήνη, τι κλίμα επικρατεί στο Βερολίνο και να έχουμε κάποια επίσημη ή ανεπίσημη αντίδραση από την γερμανική κυβέρνηση τόσο για τις εξελίξεις στην Ολλανδία όσο και στη Γαλλία. Καταρχήν, η καγκελάριο ΣΥΕ έκανε κάτι το οποίο δεν συνηθίζει να κάνει. Έστειλε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου μήνυμα στήριξης στον Σαρκοζή στο δεύτερο γύρο, και αυτό γνωρίζοντας ότι ο Ολλάντ με το ψυχολογικό προβάδισμα που του δίνει η νίκη χθες ουσιαστικά είναι σαν να είναι ουσιαστικά με το ένα πόδι στο προεδρικό μέγαρο. Οι αναλυτές εδώ προσπαθούν να επισημάνουν ότι αυτό το έκανε στην αγωνιώδη προσπάθειά της να στείλει ένα μήνυμα στις αγορές ότι ακόμα και πιθανή νίκη του Ολλάντ στις 6 Μαΐου, εκείνη είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει το δημοσιονομικό σύμφωνο που προβλέπει, να θυμίσουμε, συνταγματικά κατοχυρωμένο φρένο χρέους. Είναι λοιπόν αποφασισμένη να το εφαρμόσει μέχρι και την τελευταία τελεία. Βέβαια, εκτός από τον Σαρκοζή που κινδυνεύει να χάσει ως εταίρο, σήμερα είδαμε ότι έχασε και τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, που ήταν και ένθερμος υποστήριξής της. Για να πληρωθεί το ρηθέν ΣΥΑ ότι από το 2011 δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να έχει ολοκληρώσει τετραετία ή δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να έχει κερδίσει εκλογική μάχη υπερασπιζόμενος αυτή την ευρωπαϊκή σκληρή πολιτική της Μέρκελ. Για να αρχίσουμε από τον Γιώργο Παπανδρέου, να πάμε στον Βερλουσκόνη, το Θαπατέρο, σήμερα το Μάρκε Ρούτε, στις 6 του Μάη ενδεχομένως το Σαρκοζή και ενδεχομένως του χρόνου την ίδια τη Μέρκελ. Η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση θεωρεί ότι η Μέρκελ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή τη σκληρή πολιτική οικονομική, θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να την χαλαρώσει κάπως, να χαλαρώσει αυτή η γραμμή, διότι πλέον δεν θα έχει εταίρους να την υποστηρίξουν.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προβληματισμός, και κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το κλίμα έτσι, εδώ στη Γερμανία. Προβληματισμός στο Βερολίνο. Ηλίας Χακαντάρη, η Ολλανδία δεν ήταν αυτή που πίεζε ασφυκτικά, θυμόμαστε και την δύσκολη, τη σκληρή περίοδο της σύναψης της Δανειακής Σύμβασης εδώ στην Ελλάδα για σκληρά μέτρα, για γρήγορα μέτρα. Τι έγινε λοιπόν, μιλάμε για μια χώρα η οποία βρίσκεται στην καρδιά του ευρώ, από τις βασικές συμμάχους της Γερμανίας και από τους επικριτές του Νότου και της δημοσιονομικής συμπεριφοράς των χωρών του Νότου. Αυτή ήταν η χώρα, ενδεχομένως να φώναζε πολύ ακριβώς για να μην πλησιάσει στην ίδια τη χώρα το πρόβλημα και να αποκαλυφθεί το όλο ζήτημα, το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ολλανδία. Ωστόσο, για να τα φέρουμε και τα πράγματα σε μια ισορροπία, αυτή τη στιγμή η κρίση στην Ολλανδία, η κυβέρνηση παρετείται για να μην χάσουν ένα από τα τρία α της αξιολόγησής τους. Όχι για να μην χάσουν την διακυβέρνηση της ίδιας τους της χώρας. Επομένως, τα πράγματα έχουν κάποιες διαφορές. Ωστόσο, η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει ένα υποβόσκο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μιλάω για τον ιδιωτικό δανεισμό, τον δανεισμό των νοικοκυριών, που μια πολιτική λιτότητα θα την σπρώξει ακόμη παραπέρα. Όμως, είναι θέμα όταν μια χώρα, όπως και είπες και εσύ, του πυρήνα της Ευρωζώνης, υπέρμαχος της δημοσιονομικής άρετης, δεν μπορεί να επικυρώσει, να εφαρμόσει αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τώρα, η αναταραχή πάντως στις αγορές σήμερα δεν ήρθε μόνο από τις πολιτικές εξελίξεις. Λέει, υπήρχαν και άλλα άσχημα νέα. Ακριβώς. Και ίσως αν ήταν μόνο η πολιτική αναταραχή, να μην είχαμε τις μεγάλες πτώσεις που είχαμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που μπορούμε νομίζω να τις δούμε. Τεράστιες πτώσεις είχαμε να τις δούμε πολύ καιρό, είναι σε χαμηλά τριών μηνών οι ευρωπαϊκές αγορές. Ωστόσο, αυτό που συνέβη η ΣΥΑ ήταν ένα πολιτικό και μια οικονομική και μια πολιτική καταιγίδα. Για την πολιτική μιλήσαμε. Η οικονομική καταιγίδα ήρθε σε μορφή στοιχείων για την πραγματική οικονομία της Ευρωζώνης. Στοιχεία που περιλαμβάνουν και τη Γερμανία και δείχνουν την πιο απότομη συρρήκνωση του ιδιωτικού τομέα για το μήνα Απρίλιο από το 2009 το 2010 για κάποιες χώρες. Επομένως, αυτό ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο άγχωσε ιδιαίτερα τις αγορές και σε συνδυασμό με αυτή την νέα πολιτική πραγματικότητα που αρχίζει και εμφανίζεται στην Ευρώπη, άγχωσε πολύ. Δεν ήταν όμως τα μόνα στοιχεία που είχαμε. Είχαμε, όπως είδαμε στο βίντεο του Χρυσόστομου Τσούφη, στοιχεία και για το έλλειμμα των χωρών, αλλά και για το χρέος της Ευρωζώνης. Τι συμπεράσματα βγάζει κανείς από εκεί, Ήλια? Αυτό που πέρασε σήμερα στις περισσότερες οικονομικές εφημερίδες είναι ότι η Ευρωζώνη έχει χρέος ρεκόρ. Δηλαδή, το χρέος της ως ποσοστό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας είναι πολύ ψηλά, είναι στο 75%. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο μεν για την Ευρωζώνη. Ωστόσο, αν το συγκρίνεις με την Αμερική, με την Αγγλία, με την Ιαπωνία, είναι πολύ χαμηλότερα. Που, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η Ευρωζώνη είχε μια συνολικά πολιτική διαχείριση διαφορετική, μια στροφή, μια πορεία προς την Ομοσπονδία, θα μπορούσε να βγει στις αγορές και να πει: κοιτάξτε, εγώ σαν ολότητα, σαν Ομοσπονδία, έχω πολύ χαμηλότερο χρέος. Επομένως, μπορώ να δανειστώ αρκετά φθηνότερα από ό,τι δανείζεται η Αμερική, η Βρετανία ή η Ιαπωνία σήμερα. Μάλιστα. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. 24 ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζή ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της 6ης Μαΐου. Την ίδια στιγμή, οι αναλύσεις σε όλη την Ευρώπη για το μήνυμα του υψηλού ποσοστού του ακροδεξιού εθνικού μετώπου δίνουν και παίρνουν. Χάρη σε εσάς, απόψε άνοιξε ο δρόμος της αλλαγής και τίποτε, μα τίποτε δεν θα τη σταματήσει. Με σιγουριά, αποφασιστικότητα και ένα πλατή χαμόγελο, ο σοσιαλιστής υποψήφιος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές υποδέχθηκε τη σχεδόν ανέλπιστη νίκη του και μάλιστα με τη λαϊκή συμμετοχή να βρίσκεται σε πρωτοφανή ύψη. Στην αντίπαλη παράταξη όλα ήταν μετρημένα, εκτός από τη λατρεία προς το πολιτικό του σύνδαλμα. Ο Νικολάς Σαρκοζή κατάφερε για πρώτη φορά ως πρόεδρος που διεκδικεί επανεκλογή να ιτηθεί στον πρώτο γύρο. Τώρα παίζει με τα φοβικά σύνδρομα του Μέσου Γάλλου. Αυτούς τους φόβους και τα βάσανα τα γνωρίζω. Τους φόβους και τα βάσανα τα καταλαβαίνω. Πρόκειται για το σεβασμό των συνόρων μας, για την απόφαση να δοθεί μάχη για να μην χάνονται θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, για τον έλεγχο των μεταναστών, για την ασφάλεια των οικογενειών τους. Οι αριθμοί πάντως δείχνουν και κατακαιρματισμό της κοινωνίας και απουσία πιστικής λύσης για το μέλλον. Ο Φρανσουά Ολάντ αποσπά το 28,6% των ψήφων, περίπου 700.000 περισσότερες από τον πρόεδρο Σαρκοζή. Η ακροδεξιά έκπληξη της βραδιάς, Μαρίν Λεπέν, πείθει το 17,9%. Ο αριστερός Ζαν-Λουκ Μελανσόν έρχεται τέταρτος με 11%, ενώ σχεδόν ένας στους 10 ψηφοφόρους προτιμάει τον Φρανσουά Μπαϊρού. Πράσινοι και μέτωπο της αριστεράς
σπέβδουν να προτρέψουν τους ψηφοφόρους τους να αποδοκιμάσουν τον απερχόμενο πρόεδρο. Σας ζητώ να ψηφίσετε στις 6 Μαΐου χωρίς να θέσετε όρους προκειμένου να ιτηθεί ο Σαρκοζή. Στον αντίποδα, η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν επιμένει να διαδραματίσει ρυθμιστικό και αντισυμβατικό ρόλο. Η μάχη της Γαλλίας μόλις άρχισε. Αγαπητοί φίλοι Γάλλοι, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν, καθώς παρά τα οργανωμένα ψεύδη των συνασπισμών και των δημοσκόπων, μαζί ανατινάξαμε το μονοπόλιο του δικοματισμού, των τραπεζών και των χρηματιστών. Και ενώ γρίφος παραμένει πού θα πάνε τα 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι του κεντρώου Φρανσουά Μπαϊρού, ο σοσιαλιστής υποψήφιος απευθύνει ενωτικό κάλεσμα. Θα κάνω ακριβώς όσα έκανα στον πρώτο γύρο. Θα συγκεντρώσω δίπλα μου όλους τους Γάλλους που θέλουν αλλαγή. Ο Φρανσουά Ολάντ έχει να αντιμετωπίσει τον έμφυτο φόβο των νοικοκυρέων για κάποιον που δεν έχει δοκιμαστεί, αλλά και τις αγορές που δεν βλέπουν με καλό μάτι τη φορολόγηση των κερδοσκοπικών συναλλαγών. Εάν ο Ολάντ επικρατήσει του Σαρκοζή σε 2 εβδομάδες, η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια νέα ισορροπία ισχύως. Θα σημάνει το τέλος της κοινής πορείας για Γαλλία και Γερμανία. Κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις αγορές, το ευρώ και την νομισματική σταθερότητα. Στο στρατόπεδο Σαρκοζή, επί ένα μήνα δεν θέλαν να ακούσουν τίποτα για απευθείας τηλεμαχίες με αντιπάλους. Τώρα προτείνουν 3 τηλεοπτικές αναμετρήσεις σε 10 ημέρες. Η καμπάνια πρέπει να έχει σχέση με την αλήθεια και είμαι έτοιμος να μονομαχήσω για αυτή. Πρότεινα 3 debate για οποιοδήποτε θέμα. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ο γαλλικός λαός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία και εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ. Μπορεί στο παρελθόν να έχει υποχωρήσει σε κάθε απέτηση λιτότητας της Άγγελα Μέρκελ. Αλλά στο εσωτερικό, ο Νικολάς Σαρκοζή προσπαθεί να προσετεριστεί τους πονεμένους, όπως λέει, ψηφοφόρους που έγιναν ακροδεξιά, ελπίζοντας ότι σε 2 εβδομάδες θα καταφέρει τη μεγάλη ανατροπή. Να καλησπέρισω τη Λίδα Μπόλα που είναι μαζί μου στο στούντιο του Sky για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το τοπίο που διαμορφώνεται την επομένη του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών. Λίδα, σωστά. Ακριβώς. Προηγουμένως να συνδεθούμε με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, τη Βάλια Διώτη, για να δούμε τις εκτιμήσεις που γίνονται τώρα. Βάλια, κλείνει ένα 24ωρο από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά και τα σχέδια που καταστρώνουν τώρα τα επιτελεία Σαρκοζή και Ολάντ. Καλησπέρα, Σία. Οι δημοσκοπήσεις για τον δεύτερο γύρο δίνουν όλες το προβάδισμα στον Φρανσουά Ολάντ. Ενδεικτικά, η δημοσκόπηση της ΕΣΑ δίνει το 56% στον Φρανσουά Ολάντ και 44% στον Νικολά Σαρκοζή. Βέβαια, καλό θα ήταν να διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τις δημοσκοπήσεις αυτές. Πρώτον, γιατί είναι ακόμα αρκετά νωρίς, και δεύτερον, διότι είδαμε πόσο έξω έπεσαν με την διαφορά Ολάντ Σαρκοζή, όπως και με τα αποτελέσματα της Μαρίν Λεπέν. Ο Νικολά Σαρκοζή σήμερα στην προεκλογική του ομιλία στην Τουρέν φλέρταρε περισσότερο με το κοινό της ακροδεξιάς, καθώς όπως είπε είναι καθήκον του να τους ακούσει. Επίσης, όπως είδαμε και στο βίντεο, επιμένει στα 3 debate με τον αντίπαλό του, τα οποία ο Ολάντ αρνείται και αρκείται στο παραδοσιακό ένα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βάλια, τι εκτιμήσεις γίνονται, τι λένε οι αναλυτές για την κατεύθυνση των ψηφοφόρων της Μαρίν Λεπέν? Η Μαρίν Λεπέν με το ρεκόρ που σημείωσε στα αποτελέσματα των εκλογών του πρώτου γύρου της δίνει τη δυνατότητα να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή μαζί με τον Φρανσουά Μπαϊρού στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Way, ένα 37% των ψηφοφόρων της Μαρίν Λεπέν θα ψηφίσουν Νικολά Σαρκοζή, ενώ το 18% τίνει προς τον Γάλλο σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ. Όσον αφορά τον Φρανσουά Μπαϊρού, η ανακοίνωση του σχετικά με το ποιον θα στηρίξει από τους 2 υποψηφίους θα γίνει στις 3 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα της Ipsos δείχνει ότι οι ψηφοφόροι χωρίζονται σε 3 μέρη. Τα 2/3 είναι υποψήφοι που μοιράζονται εξίσου σχεδόν σε κάθε υποψήφιο του δευτέρου γύρου, ενώ το 1/3 που απομένει θα απέχει από τις εκλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάλια. Αυτά λοιπόν από το Παρίσι. Λοιπόν, Λίδα, να δούμε τα δεδομένα που έχουμε. Τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να βγάλει σήμερα. Μία ήττα Σαρκοζή. Νομίζω είναι το πρώτο και πολύ σαφές συμπέρασμα. Και όχι μόνο ήττα προσωπικά του Νικολά Σαρκοζή, αλλά και των πολιτικών επιλογών που όλο αυτό το διάστημα εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη. Γιατί οι Γάλλοι αυτή τη φορά ψήφισαν, όπως λένε όλοι οι άνθρωποι που παρακολούθησαν από πολύ κοντά, με βάση και το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, με βάση και την κρίση. Ο Νικολά Σαρκοζή, λοιπόν, δεν κατάφερε επί 5 χρόνια και έχοντας και ως παρακαταθήκη όλον αυτόν τον ενθουσιασμό που τον θυμόμαστε το 2007, που τον ακολούθησε στα ηλίσια παιδεία, δεν κατάφερε να πείσει ότι έχει την απάντηση, για παράδειγμα, στην κρίση, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στο πώς μπορεί η Ευρώπη να κάνει ένα βήμα παρακάτω.
και δεν κατάφερε να πείσει ούτε με το δικό του δόγμα, μπορεί κανείς να το πει και έτσι, ότι δηλαδή είμαστε μαζί με τη Γερμανία και αποτελούμε τον βασικό πυλώνα της Ευρώπης. Προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας επιστράτευσε ο Νικολάς Σαρκοζή και το ζήτημα της ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά τα τραγικά γεγονότα της Τουλούζης, Λίδα. Φαίνεται όμως ότι ούτε αυτό του βγήκε. Φαίνεται λοιπόν ότι όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε τελικά ευνόησε το εθνικό μέτωπο της Λεπέν. Ύψωσε τόσο τους τόνους ώστε να απειλήσει ότι η Γαλλία θα βγει εκτός συνθήκης Σέγγεν, όπως θυμόμαστε, αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να προασπίσει τα σύνορά της. Και αυτό ευνόησε τη Μαρίν Λεπέν, όπως και όλα τα προηγούμενα. Ο Νικολάς Σαρκοζή έχασε από παντού. Έχασε την εργατική τάξη, έχασε τους νέους, έχασε ακόμη και την αστική τάξη. Το Παρίσι για πρώτη φορά τάχθηκε υπέρ των σοσιαλιστών. Η Μαρίν Λεπέν από την άλλη πλευρά, και επίσης αυτό είναι το πολύ σημαντικό νομίζω που προκύπτει, δεν είναι μόνο το θηριώδες 19%, γιατί είναι θηριώδες όταν μιλάμε για την άκρα δεξιά, είναι ότι αυτή τη φορά η άκρα δεξιά στη Γαλλία δεν εμφανίστηκε ως απάντηση στο μεταναστευτικό, στο θέμα της ασφάλειας, αλλά ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Είχε το υψηλότερο ποσοστό στην εργατική τάξη. Και 30%. Με τι απάντηση. Με τι απάντηση. Η Γαλλία έξω από την Ευρώπη. Και σε ποια χώρα όλα αυτά. Και αυτό νομίζω ότι, ότι προκαλεί το ίδιο σοκ με αυτό που προκάλεσε το 2002 ο πατέρας της, αφήνοντας εκτός δεύτερου γύρου τους σοσιαλιστές και έχοντας το εθνικό μέτωπο να διεκδικεί την προεδρία. Η Μαρίν Λεπέν λοιπόν αλλάζει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο. Η άκρα δεξιά, και το είδαμε και στην Ολλανδία, το είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Οφελίδης, και για τη Φιλανδία, δίνει πλέον και εμφανίζεται εναλλακτική στην οικονομική κρίση και στην ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθείται. Και για να μην ξεχάσουμε και τον μεγάλο κερδισμένο. Ακριβώς, τον Ολλάντ, ο οποίος έχει βασιστεί σε μια στρατηγική κόντρα στα μέτρα λιτότητας και υπέρ μιας νέας προσέγγισης, αναπτυξιακής προσέγγισης για τη διαχείριση της κρίσης χρέους. Ένας άνθρωπος, ο οποίος φέρνει τους σοσιαλιστές 17 χρόνια μετά το Μιτεράν και πάλι στο προσκήνιο και πολύ κοντά στην Προεδρία, με έναν μόνο τεχνοκρατικό λόγο, το όραμα απουσίαζε από όλους τους πρωταγωνιστές αυτής της προεκλογικής εκστρατείας άλλωστε, απομένει να φανεί εάν τελικά είναι ο νικητής και αν περάσουν και οι βουλευτικές εκλογές, γιατί μέχρι τότε και σε επίπεδο συμβολισμών μάλλον θα μείνει στην ίδια ρητορική, κατά πόσον αυτό μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη, όπου η Άγγελα Μέρκελ παραμένει ισχυρή γυναίκα της Ευρώπης. Όταν θα πάμε ακριβώς στις συνόδους κορυφής, όταν θα πάμε εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Λίδα Μπόλα.